με στόχο να καλύψει το κενό έλλειψη θερινού κινηματογράφου στην πόλη. Το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ιωαννιτών διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου. 4 ταινίες θα προβληθούν σε 4 διαφορετικά σημεία της πόλης, όπως το Πάρκο Λιθαρίτσια, η Πλατεία Μαβίλη, το Σουφαρί Σεράι και τον αύριο χώρο της Σχολής Χορού του Πνευματικού Κέντρου. Και οι 4 ταινίες που θα προβληθούν είναι ταινίες παραγωγής του 2017 και όλες βραβευμένες και κάποιες μάλιστα υποψήφιες με Όσκαρ. Κάλεσμα σε όλο τον κόσμο να δώσει το παρόν και φέτος στο 4ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου, απίθυνε ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Κώστας Γκόκος. Θερινό σινεμά Ιωάννα 2018. Ένα θεσμό που ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια συνεχίζεται φέτος για 4η χρονιά. Ένας θεσμός που φωτίζει όλους μας, τους Γιαννιώτες, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας, σε αγαπημένες γωνιές μέσα από επιλεγμένες και βραβευμένες ταινίες. Αρχίζει αύριο, 28 Ιουνίου, 4 μέρες μέχρι την Κυριακή, 1 Ιουλίου, μια βόλτα κινηματογραφική που ξεκινάει από το Αρχαιολογικό Μουσείο στα Λιθαρίτσια, συνεχίζεται στην Πλατεία Μαβίλη, στο Σουφαρί Σεράι και το 1ο Δημοτικό Σχολείο σε αυτό το χώρο και ολοκληρώνεται μπροστά από τη Σχολή Κλασικού και Σύγχρονου Μπαλέτου στο Δημοτικό Πάρκινγκ. Επιλεγμένες ταινίες που έχει επιλέξει ο συνεργάτης μας, σκηνοθέτης και συνειδητοποίητης μας όλα αυτά τα χρόνια, ο Βασίλης Δούβλης. Είναι ταινίες παραγωγής 2017, αρκετά ενδιαφέρουσες. Ο σκοπός του θερινού σινεμά είναι αφενός μεν να καλύψει ένα κενό που υπάρχει στην πόλη, δηλαδή έλλειψη θερινού κινηματογράφου. Από την άλλη, να φέρει στην πόλη ταινίες οι οποίες δεν έχουν προβληθεί την περασμένη χρονιά, γιατί κάθε φορά επιλέγουμε να προβάλλουμε στην πόλη ταινίες που κάνουν την πρεμιέρα του στα Γιάννενα. Δηλαδή ταινίες της περασμένης χρονιάς που δεν έχουν προβληθεί στην πόλη. Και αυτό γίνεται κάθε φορά σε χώρους, σε διαφορετικούς χώρους κάθε φορά, που ταιριάζουν είτε με την αισθητική είτε με τη θεματική της κάθε ταινίας. Και έτσι το φεστιβάλ φιλοδοξεί αφενός με να προσφέρει στο κοινό της πόλης και τους επισκέπτες, όπως είπε ο Πρόεδρος, μια μοναδική, πραγματικά απολαυστική κινηματογραφική εμπειρία, αλλά ταυτόχρονα μας προσκαλεί και όλους τους συντοπίτες μας να ανακαλύψουμε ξανά την ίδια την πόλη μας. Οι ταινίες που θα παιχτούν φέτος είναι 4 ταινίες της περασμένης χρονιάς. Αρχίζουμε από το Τετράγωνο, που είναι η πρώτη ταινία που θα προβληθεί αύριο το βράδυ, καιρού επιτρέποντας, ελπίζουμε ο καιρός να μας το επιτρέψει αυτή τη φορά. Θα προβληθεί αύριο στα Λιθαρίσια, στο αρχαιολογικό, έξω από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Είναι μια ταινία η οποία κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών, το τελευταίο Φεστιβάλ των Κανών. Η δεύτερη ταινία, η οποία θα προβληθεί σε ένα χώρο ο οποίος είναι αποτελεί μια από τις σταθερές μας, στην Πλατεία Μαβίλη, είναι το Happy End του Μίκαελ Χάνεκε. Το οποίο αλλάζει κάπως την τρίτη μέρα. Είναι μια ταινία τελείως διαφορετική αυτή τη φορά. Είναι η ταινία Loving Vincent, η οποία θα προβληθεί στο Σουφαρί Σαράι. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ταινία αυτή. Είναι ένα πάρα πολύ πρωτότυπο animation που ήταν υποψήφιο για Όσκαρ. Αναφέρεται στη ζωή του Van Gogh, του ζωγράφου Van Gogh, αλλά με ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Το φεστιβάλ θα τελειώσει την τελευταία μέρα με πάρα πολύ επίσης ενδιαφέρουσα ταινία, στο χώρο που είναι ακριβώς από κάτω, έξω από τη Σχολή Χορού, στο δημοτικό πάρκινγκ. Είναι ένα ντοκιμαντέρ πάρα πολύ ιδιαίτερο, υποψήφιο και αυτό για Όσκαρ φέτος. Λέγεται Πρόσωπα και Ιστορίες, της Ανής Βαρντά.